Είναι ένα φαινόμενο λογικό πρωινό. Μπορείς να ξενερώσεις, μπορείς και να απορροφείς. Είναι μια πρωτοβουλία για την κατάργηση του χρήματος από την οποία επιμένεις να πληρωθείς. Είναι η θεωρητική βάση της ατυχίας. Κατεδάφιση συμβολικών τείχων, πακέτο με συμβολικό κρύο. Η θέαση ενός άσχημου κόσμου μέσα από τετράγωνα παραθύρα σε ένα κυκλικό κτίριο. Θρυλικό τρίο. Έκπληξη συνήθεια παρεμάρα. Έκρηξη αλήθεια παλαβομάρα. Ουροφόρος όφης. Έμπνευση, καταγραφή, ευχαρίστηση. Έπαρση, καταστροφή, απαρρίθμιση. Όλα καταλήγουν στο office. Γνώθεις αυτόν, γνώθει το έτερο. Τι νιώθει το έτερο, πώς βλέπει τον άλλο. Πού πρέπει να συμβάλλω. Για να μου δώσουν σημασία, οφείλω να φωνάζω και να υπερβάλλω. Να διατάζω και να προβάλλομαι. Να γιορτάζω εντός μου, υποκρινόμενος πώς προσβάλλομαι. Εξωτερικεύοντας ένα σιωπηλό αδάμα από πυλό. Κάθε βράδυ πνίγω τα ορδιακτά μου, δαγκώνοντας το εύπλα στο φαντασιακό μαξιλάρι μου που ονομάζω Εύα και έχει γεύση μήλου. Τέλειωσαν τα χαρτομάτιλα ζεύα και χρησιμοποιώ τις μάταιες σελίδες του εκκλησιαστή και όλα συγκλίνουν στο να καταρρεύσει το όποιο μήνυμα της βίβλου. Όλοι συγκρίνουν τους εαυτούς τους με διαφορετικές εκδοχές των εαυτών τους. Η μεταφυσική της θεωρίας των παράλληλων συμβάντων βασική για την κλασική περιοδική διαδοχική διταχή αλλεπάλληλων συμβάντων που όλα καταλήγουν στην τελευταία σελίδα του περιοδικού με τα ζώδια. Δεν έχεις ώρα να ανασκοπήσεις οροσκόπια. Αναλύει σε μικροσκόπια τη βιολογική αιτιότητα του να μην πληρώνεις διόδια. Θεοποίηση θνητών χαρισμάτων. Φυλάτων τεχνικότες θεούς. Επαναπροσδιορίζω τη διορία ύπαρξης ορίων με μια άρρητη διάρρεια σκέψεων αϊποτελεκτικά εκπεφρασμένων. Η προφητεία της ημέρας είναι πως η ηρεμία θα δοθεί στα παιδιά των οργισμένων. Τα απορρυπαντικά ρυπαίνουν και είναι η μόνη αιτία των αφρισμένων κυμάτων. Εν τέλει πληρώθηκες. Η πηγή είναι μια μπάνκα εξαφρισμένων χρημάτων. Η ετεροκτησία ως προσωρινό υποκατάστατο της ιδιοκτησίας. Η ετεροκτησία ως προσωρινό υποκατάστατο της ιδιοκτησίας.